το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση είναι καταρχήν ότι έχουμε φρέσκες ιδέες. Έχουμε άποψη, την οποία τη στηρίζουμε. Δεν είναι κάποια άποψη η οποία να είναι στον αέρα για οποιοδήποτε θέμα. Και προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα, να βρούμε λύσεις οι οποίες να είναι γενικότερα αποδεκτές, όχι από μια μερίδα του κοινωνικού συνόλου, αλλά από το σύνολο, από όλους δηλαδή, οι οποίοι συμμετέχουν στην κοινωνία. Οι δυνάμεις δηλαδή της κοινωνίας θέλουν λύσεις και θέλουν ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να φέρουν τα πράγματα σε μια καλύτερη κατάσταση. Σήμερα είχαμε συνάντηση του κυρίου Θεοδωράκη με τον Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως κάλεσε μάλλον όσους διεκδικούν την εξουσία να τολμήσουν να συνεννοηθούν. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Εσείς πιστεύετε ότι η παρούσα Βουλή θα μπορέσει να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, το θέμα της συνεννόησης είναι βασικό στην πολιτική. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικοί ηγέτες, είτε είναι από εδώ ή από αριστερά ή από δεξιά, και να μην μπορούν να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουν έστω και πίσω από κλειστές πόρτες, να συζητήσουν τα προβλήματα και μετά να πράξουν το καλύτερο δυνατό για τη χώρα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε δύο πολιτικούς αρχηγούς, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα, που δεν ανταλλάσσουν κουβέντα. Αυτό είναι ιστορικά ανεπίτρεπτο, με την έννοια ότι θα έπρεπε αυτοί οι δύο να βρίσκονται σε συνεννόηση, άσχετα αν έχουν να προτείνουν διαφορετικές λύσεις. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση. Το ότι δεν υπάρχει συνεννόηση στην Ελλάδα έχει δείξει ότι πόσο αδύναμη βγαίνουμε προς τα έξω σε οποιαδήποτε συνεννόηση ή οποιαδήποτε διεκδίκηση εθνικού χαρακτήρα προσπαθούμε να επιτύχουμε στο εξωτερικό. Το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ένα θέμα το οποίο δείχνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα, ότι δεν έχουμε 10 εκατομμύρια Έλληνες, δεν έχουμε κάποιον ικανό, κάποιον που να θεωρούμε άξιο να ηγηθεί όλων αυτών των Ελλήνων, να είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, και παίζονται πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη αυτής της εκλογής, στο να προσπαθήσει κάποιος να έχει κάποιους πρόσχερα ωφέλη για να πετύχει τον Α ή τον Β στόχο. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας θα έπρεπε να είναι μακριά από όλα αυτά, να έχει αμπλακεί το θέμα από τις εκλογές, τις βουλευτικές εκλογές, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι ώστε να υπάρχει και έδαφος συνεννόηση για τη Βουλή και να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα το οποίο να τηρηθεί για να μπορούν να λυθούν προβλήματα, γιατί αυτή η Βουλή θα μπορούσε να λύσει θέματα και προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει. Το ποτάμι θέλει εκλογές. Οι πιέσεις που είπατε από την Τρόικα δείχνουν ακριβώς αυτή την αδύναμη στάση που έχουμε και που εμφανίζουμε προς τα έξω. Όταν υπάρχει αδυναμία συνεννόησης στο εσωτερικό, είναι πολύ εύκολο κάποιοι να σου επιβάλλουν διαφορετικά πράγματα από αυτά που θα ήθελες εσύ να κάνεις προς την εξέλιξη των πραγμάτων και, και του κοινού καλού. Αλλά οι εκλογές θα έπρεπε να υπάρχουν, να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και να μην γίνονται εκλογές μόνο και μόνο για να αλλάζουν κάποιοι στις καρέκλες, όπως αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επιχειρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επικείμενες εκλογές. Το ποτάμι έχει προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Έχει προτείνει να γίνει κανονικά η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, η παρούσα Βουλή να δώσει έναν ισχυρό Πρόεδρο Δημοκρατίας, όχι με 120 έδρες από την επόμενη Βουλή, αλλά από αυτή τη Βουλή να βρεθεί ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Και από εκεί και μετά να γίνουν συντεταγμένα εκλογές τον Νοέμβριο του 2015, με κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να προλάβουν να ετοιμαστούν όλοι και να υπάρχει το έδαφος συνεννόησης εξ αρχής. Να μην κάνουμε εκλογές για να κάνουμε απλώς εκλογές, να κάνουμε εκλογές, αλλά με κάποιο προγραμματικό σχέδιο για όλους. Το οποίο δεν θα είναι το πρόγραμμα του καθενός, θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα υπάρχει και θα έχει βγει μέσα από συνεννόηση. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να κάνει εκλογές το Α ή το Β κόμμα. Θα πρέπει να κάνουμε εκλογές με βάση προγραμματικές συμφωνίες, με βάση επίλυση θεμάτων και με βάση συμφωνίες συνεργασίας.